εσάς άρεσε με μια νέα ιδιότητα, γιατί τους περισσότερους από εσάς, όλους από εσάς, με γνωρίζετε και σας γνωρίζω ως η εγγονή του Πάνου και της Μπούλας, η κόρη του Πέτρου. Οπότε, σήμερα νιώθω έτσι και μια πρωτόγνωρη θα έλεγα συγκίνηση, γιατί σε άλλη εξαρτοατήρια δεν την έχω. Το Καστρί είναι ένα ιδιαίτερο χωριό. Είναι ένα χωριό που δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε στους πολίτες που ζουν εκεί ή έχουν καταγωγή από εκεί. Απολύτικα, γιατί είναι ένα χωριό με πολύ βαριά πολιτική παράδοση. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτόμενοι όταν μιλάμε σε αυτό το ακροατήριο. Θα ήθελα θερμά να συγχαρώ την Παναγιώτα τη Χαλούλου, που είμαστε φίλες από παιδιά, για αυτή την πρωτοβουλία και εύχομαι να υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες στο μέλλον, γιατί δεν σας κρύβω ότι εδώ στην Αθήνα δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί σύλλογοι. Αλλά εγώ πραγματικά μερικές φορές στενοχωριέμαι όταν βλέπω ότι περισσότεροι από αυτούς είναι γοντινιακοί σύλλογοι που έχουν μεγάλες παραδόσεις, πολυπληθή ακροατήρια και εμείς εδώ λοιπόν πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ζωντανοί έτσι να... και εγώ θα συνεισφέρω πάρα πολύ όσο μπορώ προκειμένου έτσι να κάνουμε ωραία πράγματα και να κινητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο. Θα ήθελα μόνο να πω δύο λόγια σε σχέση έτσι, με την άποψή μου, θα μου επιτρέψουν οι εκλεκτοί οι ομιλητές, σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε για το Καστρί. Το Καστρί είναι το χωριό που όλοι αγαπάμε, έχει τη συγκεκριμένη ανάπτυξη που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει. Με κάποιο τρόπο το έχουμε διαφυλάξει και λίγο από αυτό που λέμε ανάπτυξη, οπότε δεν θα χρειαστεί να κάνουμε αυτό που λένε οι διάφοροι δήμονες από ανάπτυξη. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ευθετικό. Είναι μέσα στον Πάρνανα, με τα εξοπλίσια του, με τα ωραία τα καστριτοχώρια γύρω-γύρω, κάποτε ήταν το κεφαλοχώριο της περιοχής. Θα ήθελα λοιπόν εδώ και σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι έχει μια άλλη είδους ανάπτυξη. Στα ωραία περιβόλια και στις όμορφες πλαγιές του Πάρνωνα υπάρχουν διάφοροι νέοι άνθρωποι που ήρθαν από την Κεντρική Μακεδονία, ας πούμε, από πιο μακριά, για να δραστηριοποιηθούν πάνω σε νέες καλλιέργειες. Που είναι για παράδειγμα αυτά που λέμε έξυπνα δυνατά φυτά. Του υποφαές, τα goji berry, όλα αυτά τα οποία είναι πολύ της μόδας και είναι και εξαιρετικά επικερδείς επιχειρήσεις. Εγώ λοιπόν έρχομαι εδώ με μια πρόταση και θα ήθελα πάρα πολύ και την Παναγιώτα, όπως πάντα, να είναι στο πλευρό μας αυτό, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να θεσμοθετήσουμε μια μεγάλη γιορτή βουνού, την οποία ενδεχομένως να μπορούμε να την κάνουμε κυκλικά, αρχής γενομένης από φέτος, από την Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Ενδεχομένως λοιπόν εκεί, με τη δική σας συνδρομή, θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε μια ωραία συναντία δημοτικού τραγουδιού, όχι από αυτές που συχνά πρέπει να βλέπουμε δεξιά και αριστερά, αλλά από εκείνες τις παραδοσιακές, στεντόριες φωνές που πραγματικά σε συγκλονίζουν και σε κάνουν να ξανανιώθεις υπερήφανος ως πατριώτης. Και ασφαλώς να το συνδυάσουμε και με μια γαστρονομική δοκιμή, η οποία θα μπορούσε να είναι αυτά τα έξυπνα φυτά. Από ωραία ροφήματα τσαγιού, ρίγανης, έως τα πιο σύγχρονα, για παράδειγμα παγωτό με μύρτιλο. Θα χαρώ λοιπόν όλα αυτά να ευοδοθούν και να ανανεώσουμε για εκεί πια τη συνάντησή μας, επιστρέφοντας βέβαια όλοι στο χωριό μας, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ.